Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα, το πρώτο για το 2021. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε πολλά παρέα με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Είχαμε το ντέρμπι, το οποίο μετέτρεψε σε περίπατο ο Ολυμπιακός 3-0 την ΑΕΚ και πολλά άλλα ενδιαφέροντα από την 14η αγωνιστική, η οποία συνεχίζεται τούτη την ώρα. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης 0-0, Πανετολικός Όφη 2-1 με επική ανατροπή για την ομάδα του Αγρινίου στο φινάλε. ΑΕΛ ΠΑΟΚ 1-1, νέα γκέλα για τον ΠΑΟΚ που έσωσε το βαθμό στο φινάλε με πέναλτι. ΠΑΣ Γιάννα Απόλλωνος Σμύρνης 1-3, εκπληκτική ελαφρά ταξιαρχία Καλπάζ, ειδικά στα παιχνίδια της μακριά τη Ριζούπολη. Ολυμπιακός ΑΕΚ 3-0, παράσταση τίτλου για τον Ολυμπιακό, έστω κι αν μόλις μπήκαμε στο Γενάρη. Τούτη την ώρα Βόλος Ατρόμητος 1-0, στο ημίχρονο έχουν πάει δύο ομάδες, ενώ το Λαμία Άρης είναι στον αέρα λόγω του αέρα αλλά και της έντονης βροχόπτωσης που υπάρχει στο γήπεδο της Λαμίας. Θα δούμε αν και πότε θα ξεκινήσει η σέντραση αυτό το παιχνίδι. Να δούμε και τη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός έχει 35 βαθμούς, ο Άρης 29, ο ΠΑΟΚ 28, η ΑΕΚ 24, ο Παναθηναϊκός 19, ο Αστέρας Τρίπολης 18, ο Βόλος 16, ο Απόλλωνος Σμύρνης 15, Όφη 15, Ατρόμητος 14, ΠΑΣ 13, Πανετολικός 11. Η ΑΕΛ έχει 7 βαθμούς, Ουραγός η Λαμία με 2. Αγωνιστική εμβόλυμα ανήμερα των φώτων, μεθαύριο, Απόλλωνος Σμύρνης Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Πανετολικός, ΑΕΛ ΠΑΣ Γιάννενα, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και την Πέμπτη Άρης Βόλος, Όφη Λαμία και Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν σου λέω καλή χρονιά γιατί δεν θα είναι ούτως ή άλλως. Οπότε... Μες στην αισιοδοξία είσαι ρε πουλάκι μου. Τι να σου όχι, είμαι άνθρωπος που είμαι, πώς το λένε. Πρακτικός. Πρακτικός. Δηλαδή τώρα, ο μπαμπάς είναι μια χαρά, δεν τον βλέπεις. Ο γιατρός παιδά πεθάνει. Απεσυνιστεί αυτά και τα λοιπά. Πεθαίνει ο μπαμπάς την ώρα που είπε ο γιατρός. Δηλαδή, βλέπεις Λάρισα πάω. Στέλνω μήνυμα στη γυναίκα του Γκαρσία. 73ο λεπτό. Τη λέω κυρία Λάουρα, στείλτε ένα μήνυμα αυτόν. Να το αλλάξει 4-4-2, να βγάλει τον Μούρκ. Να βάλει τον Σφιντέρση, τον Τσόλακ. Αυτή παρακαλώ να φάνε γκολ. Ο τερματοφύλακας βγαίνει, τα σέντερ μπακ δεν πηδάνε. Θέλει ένα δεύτερο σέντερ φορ. Γιατί τη στέλνω μήνυμα, έχω κανένα γκάιλε. Μάλλον πάω από τον Ιανουάριο είναι εκτός στόχων. Το Φεβρουάριο θα έρθουν οι μετρήσεις, θα μας βγάλουν δεύτερους. Θα βγει το Ράδιο Θεσσαλονίκη πρώτο. Με τους εμβόλια και τέτοια. Κοιτάξτε το πισινό σου. Στέλνω το μήνυμα. Στο 88 κάνει την αλλαγή ο Γκαρσία. Και ισοφαρίζει το 96. Δηλαδή. Πεσημιστικά. Τι είσαι πει πεσημιστής. Βλέπω τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι. Τι να κάνω δηλαδή. Εμείς βλέπουμε χρονιά, και τα αντίστοιχα post που έκανε η σύζυγος του Γκαρσία. Έτσι. Το έστειλες το μήνυμα, έφτασε, είσαι σίγουρος έτσι. Έφτασε. Ότι το είδε. Έχει παίξει στο Sport Time και σε όλα τα αυτά. Αυτό είναι το δικό της. Ναι. Αν μπει στο Sport Time, ναι. Το οποίο παίζει Ραπτόπουλο, ναι. Η Ραπτόπουλος έστειλε μήνυμα στη Λάουρα στο 72. Δηλαδή ο Ραπτόπουλος είδε που δεν είναι προπονητής και 1.000.000 παοξίδες ότι πρέπει να μπει ο Τζόλακ να γυρίσει το 4-4-2, άλλαξε και τον ένα χάπ που κουράστηκε, να βάλει τον κόρ στο 85 και στις καθυστερήσεις πέτα ένα ακόμα. Δεν το πετάς, να μην σε κάνουμε κριτική ότι δεν το έκανες. Μάλιστα. Έχει πολλά ωραία πικάντικα. Έχει ωραία πικάντικα. Ας ξεκινήσουμε τώρα εδώ με το τύπης ντέρμπι. Ντέρμπι ονομάτων, αλλά φάνηκε στο γήπεδο ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πριν περάσουμε εδώ, ακριβώς βλέπουμε τις εντεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Ο Μαρτίνς έβαλε Μπάσε, Μέδο, Ραφίνια, Χολέβα. Εμβιλά, Καμαρά, Φορτούνι, Βασικό. Μπρούμα, Βρουσάη και Ελαραμπή. Τι ναι. Λέμε για την εντεκάδα από την οποία ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Ένα καλό είναι ότι ξεκινάει ο Φορτούνι στη θέση του. Το άλλο είναι ότι έχει πιο γρήγορα χαφ, δεν παίζει με εξάρι. Παίζει με δύο οχτάρια. Ο Εμβιλά πιο πίσω, πιο εξάρι, αλλά οχτάρι είναι. Και έχει μια ταχύτητα ο Ολυμπιακός, όπου
ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που κάνει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, επειδή δεν μπορεί λόγω κορονοϊού να βάλει γκολ με pressing ψηλά όπως έκανε πέρσι, πολλές κλοπές, με πίεση, έχει ένα πιο χαλαρό στυλ παιχνιδιού, ένα πιο χαμηλό βιολογικό τέμπο, το πάει 0-0 σε πολλά μάτς, φουλάρει 20 λεπτά, βάζει 2 γκολ, γυρίζει πίσω. Εχθές ευτύχησε να βάλει το ένα το γκολ, γιατί νοσεί στα center back, έτσι όπως τον έπιασε ο Τσιγκρίσκι, ήταν πολύ δύσκολο το γκολ βέβαια οπωσδήποτε, αλλά εκεί διακρίνεις ότι η ΑΕΚ, η τετράδα της στην άμυνα, είναι πάρα πολύ κακή. Ναι, θα τα δούμε. Ένας λόγος που ο Ολυμπιακός πέρασε πολύ εύκολο απόγευμα. Πάμε, δηλαδή, πάμε να δούμε λίγο και την εντεκάδα του Χιμένεθ, ο οποίος η αλήθεια είναι πως στο ξεκίνημα του αγώνα θύμισε πιο πολύ η Καρέρα, ενώ στην επανάληψη θύμισε τον Χιμένεθ που ξέραμε, με Τσιντόντα, Ντενελτσιάρου, Τσιγκρίνσκι, Μπακάκι, Λόπες, Σιμόες, Κρίσισιτς, Μάνταλο, Γκαρσία, Λιβάγια και Ανσαριφάρ ξεκίνησε ο Ισπανός. Εδώ αυτός έχει τον Μπακάκι δεξί μπακ. Ο Μπακάκης είναι ο Μπακάκης. Μέτριος, μαχητής, τρίτο στόπερ πολύ καλός. Εγώ νομίζω ότι αν μπορούσε να το βάλει τρίτο στόπερ και είχε τη δυνατότητα θα το έκανε. Δεν έχει η ΑΕΚ ούτε μπακ χαφ. Ο Λόπες είναι αργός. Τραυματίζει τον Μπακάκης. Ο Βασιλαντονόπουλο τον έχουν για διώξιμο. Δεν θέλει να πάει ιδανικός κάτι τέτοια έμαθα. Μπαίνει ο Σβάρνα δεξί μπακ. Σε σημερινή Σβάρνα δεξί μπακ. Δεν παίρνω τίποτα από το δεξιό μου μπακ. Με τον Λόπες αριστερά. Και στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πάει αυτός και πετάει τρίτο χαφ πάνω στον εξτρέμ και παίζει με τρία χαφ για να ισορροπήσει το κέντρο και βάζει τα δυο δεκάρια του, εννιαροδέκαρο λιμάκια, στις γραμμές. Και αν δεν έχεις μπακ να ανέβεις που χάνεις 1-0, δεν μπορείς να δημιουργήσεις κατάσταση. Έκανε βέβαια μια ευκαιρία. Θα μου πεις και ο Πλατανιάς να παίξει με την ΑΕΚ. Εντάξει, έκανε δύο-τρεις ευκαιρίες. Ουσιαστικά εδώ με την είσοδο του Γαλανόπουλου ήθελε να δώσει λίγο φρεσκάδα στα χαφ, γιατί ο Χιμένεθ πριν το ντέρμπι στις δηλώσεις που έκανε και στο περιβάλλον του είπε ότι πρέπει να εστιάσει στην αμυντική λειτουργία της ομάδας η οποία είναι κακή και ήταν κάτι το οποίο ήταν εξόφθαλμο. Αλλά μετά το ντέρμπι πιο πολύ καυτηρίασε το ότι για να κάνεις πίεση στο Καραϊσκάκι πρέπει να έχεις και πνευμόνια και εμείς δεν είχαμε. Όπερ σημαίνει στα χαφ, στα χαφ, έτσι, ναι. Άρα γενικά η ΑΕΚ, Κωστή, αν μου επιτρέπεις, έχει πολλές ανισορροπίες, έχει πολλές αριθμίες, γιατί δεν μπορεί ξεκάθαρα να βρει μια χημεία, θα την ψάξει τώρα ο Χιμένεθ, με αυτά τα υλικά στην άμυνα. Στα χαφ έχει την ατυχία να προέρχονται είτε από COVID είτε από μακροχρόνιους τραυματισμούς το σύνολο των μέσων της και στην επίθεση που είναι με διαφορά η πιο ποιοτική της γραμμή μπαίνει σε άλλο δίλημα ή τρίλημα, ας το πούμε έτσι, ποιος θα βάλει και ποιος θα αφήσει έξω. Η ΑΕΚ έχει 4 καλά εξτρέμ. Ο Γκαρσία χθες δεν φάνηκε αλλά είναι. Ο Αλμπάνης ο οποίος φάνηκε ότι πρέπει να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Μαχαιρίδης, πώς το λένε. Ο Μαχαίρας, πολύ καλός. Και το άλλος ο Σέρβος, πολύ καλός. Ο Τάνκοβιτς. Και έχει το Λιβάγια που είναι 9-10 στη γραμμή. Μόνιμη κατάσταση λάθος. Τώρα λέει να τον πουλήσει ο Τίγρης. Αν τον πουλήσει, θα μπορεί να παίξει με καθαρό αίμα εξτρέμ, αν το κάνει, τον Μάντολο δεκάρι και δύο κόφτες. Και ένα σέντερ φορ που θα είναι ο Ασαριφάρ και ο Ολιβέρα. Τουλάχιστον θα φύγει ένα μπελά. Ότι έχω τρία σεντερφόρ, πρέπει να παίζουν οι δύο. Τρώω ένα εξτρέμ, τρώω ταχύτητα, διείσδυση κτλ. Mm-hmm. Και έχω το Λιβάγια να σεντράρει. Και στο δεύτερο ημίχρονο, όταν έχω εξτρέμ, σε 4-5-1 στη δεξιά πλευρά και αριστερά το Μάνταλ. Δηλαδή, τι να τον κάνω εκεί. Άντε με το αριστερό πόδι, με το δεξί πόδι ανάποδα, μήπως μου χωθεί κτλ. Πιάνεται όπως τον Μάνταλ. Απ' έξω δεν μπορεί να φύγει. Από την άλλη μεριά στην Όβερλα. Δηλαδή έχει τον καλύτερο σου παίκτη σε λάθος θέση. Είναι μπέρδεμα μεγάλο. Πάντως να ξέρεις ότι και στο ραδιόφωνο νωρίτερα στο τσάτ αλλά και εδώ που έχουμε αρκετούς Ολυμπιακούς γκρινιάζανε για την εμφάνιση του Ολυμπιακού στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και γενικά το ότι ο Ολυμπιακός τρώει φάσεις τους προβληματίζει εν ώψη
Ευρώπης κυρίως, έτσι. Δηλαδή και όχι, εκεί... νομίζω ότι λάθος είναι η Ολυμπιακή, γιατί με τον κορονοϊό δεν μπορεί να φουλάρει καμιά ομάδα. Εδώ είναι τη Λίβερπουλ, η οποία έκανε εξοντοτικά pressing και κλοπές, πάει σε ένα πιο χαμηλού προφίλ ποδόσφαιρο, με πολλές πάσες, φουλάρει και αυτή λίγο, τις βλέπεις. Δεν μπορεί. Δηλαδή, εγώ έχω μιλήσει και με γυμναστές και με ερμοφυσιολόγους, γιατί πρέπει να πάρω και μια από ένα επιστήμονα, τι γίνεται εδώ πέρα. Mm-hmm. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, ότι ας πούμε ο Ολυμπιακός δεν πίεσε ψηλά την ΑΕΚ 20 λεπτά, μισή ώρα, για να το κάνει στο 1-0 και η 4-5, 3-0 κέρδισε, χωρίς να φουλάρει. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμοί στο παιχνίδι του ευρωπαϊκού θα είναι διαφορετικοί, πιο εξοντοτικοί. Mm-hmm. Για ποιο λόγο, αφού βρήκε το ψοφίμι, ποδοσφαιρικά, ψοφίμι η ΑΕΚ, ψοφίμι. Δηλαδή τι, να τη βάλει 5-6 και τι έγινε, να τη βάλει 5-6. Ωραία, να το πω, να το πω διαφορετικά. Χθες είδαμε τον Σεμέδο και τον Μπα ως κεντρικό αμυντικό. Είχαν θέματα αυτοί. Αν πιεζόταν αυτοί οι δυο χαμηλά, δεν πήγαν καλά. Ειδικά ο Μπα, δεν πήγε καθόλου καλά και το θέμα είναι ότι θα μου πεις Φεβρουάριο, τι είναι, ο επόμενος μήνας είναι, παίζει με την Eindhoven και θα είναι εκτός ο Σεμέδο και ο Ραφίνια. Επίσης ο Ραφίνια είναι ένας πονοκέφαλος, τον οποίο οι περισσότεροι μόνο τον αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα, πώς να το πω τώρα, χωρίς πολύ αυστηρή κριτική λόγω του ένδοξου παρελθόντος στην Μπάγερ, αλλά δεν έχει... Ο Ραφίνια, δεν έχει αν είχε ένα εξτρέμ εκεί, είδες όταν μπήκε ο Αλμπάνη σε ένα τέταρτο, ο Λιβάγια ήταν ακίνδυνος. Δηλαδή πάνω στο πρόβλημα του Ολυμπιακού που είναι ο δεξιός ο Μπακ, εγώ έχω έναν 90 μαντράχαλο παιχταρά για μέσα στην περιοχή και τον έχω απ' έξω. Δηλαδή γίνονται πράγματα, εγώ απογοητεύτηκα πάρα πολύ από την ΑΕΚ. Πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή χάνεις 1-0. Βγάζεις τον Καρσία, βγάζεις τον Καλανό. Τι για να μην φας δεύτερο, τι να κελέξεις το κέντρο. Δηλαδή για να, επειδή ήθελε περισσότερη ένταση και ενέργεια στο κέντρο Χιμένεθ. Αυτό νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Αλλά ήταν ακίνδυνος, γιατί του μπήκε ο Σβάρνας που δεν θα είχε ανεβάσματα. Ο Λόπες σαν το γέρο εκεί αριστερά. Όταν παίζουν ομάδες, εγώ έβλεπα τη Ρεάλ με ποια ομάδα, με τη Θέλτα έπαιζε. Ναι. Ωραία. Η Θέλτα έπαιζε ένα τέτοιο στυλ με κεντρώους παίκτες. Αλλά οι μπακ βγαίνανε μέχρι την άκρη. Εδώ η ΑΕΚ χάνει 1-0. Ναι. Δεν μπορεί ο Σβάρνας το παιδί να βγει, ούτε ο Λόπες. Μα ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να πλαγιοκοπήσει, ήθελε Βέβαια. Τουλάχιστον να μην χάσει τελείως τις μάχες στο κέντρο. Δηλαδή στην άκρη είμαι τόσο ακίνδυνος και στο κέντρο έχω τρία χαφ να φαγωθούν με τα τρία χαφ του Ολυμπιακού. Δεν είναι και καλύτερα τα χαφ της ΑΕΚ. Με συγχωρείς, ο Σιμόες, ο Κρίστης και ο Μάνταλος από Καμαρά, Εμβιλά, Φορτούνη. Ναι. Η καλύτερη τριάδα αυτή του Ολυμπιακού. Άρα χάνω και εκεί. Χάνω και εκεί. Ωραία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν ο Ολυμπιακός που λένε να είχε μεγαλύτερη ένταση, εγώ δικαιολογώ, καλά έκανε και δεν είχε πολύ ένταση. Θα πάει μέχρι τον. Πάει πολύ καλά. Ποιος είναι γυμναστής εκεί. Να του δώσω συγχαρητήρια. Κάνει τέτοιο βιολογικό rotation που δεν έχει ούτε τραυματισμούς, ούτε φλάσεις, ούτε να τελειώσει το match και να πεις ότι έχασα δυνάμεις. Ο Βέλεθ κόντεψε να πεθάνει χθες. Ήταν έτοιμος για κάσα. Ναι. Το συνεφέραν τελευταία στιγμή. Μπράβο, δεν το ξέρω το παλικάρι ποιο είναι. Ξένος είναι Έλληνας. Το team δηλαδή του Μάρτινς και συνεργάζεται και με τον Μάρτινς. Πότε θα φουλάρουμε, πότε θα κάνουμε. Δεν είναι ομάδες μηχανές επί κορονοϊού. Άντε είμαι Ολυμπιακός ομαδάρα, του βάλω 5 γκολ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Να πω στους φίλους του Ολυμπιακού. Κατανοητό. Πάμε τώρα λίγο να δούμε και τις φάσεις επιμέρους, να τις αναλύσουμε. Η πρώτη είναι η ευκαιρία με τον El Arabi, ύστερα από την σέντρα του Χολέμπας. Εδώ βλέπουμε πώς ο Χολέμπας... Παρεμπιπτόντως, πολύ καλός ο Χολέμπας εχθές. Ναι. Πάρα πολύ καλός. Όταν πάρει τις ανάσες του, έτσι... Ναι. Ποιοτικά είναι παιχτάρα. Μεγάλο κενό βέβαια εκεί, στα αριστερά, όπως είδατε, ο Ολυμπιακός, γιατί έχει πάρα πολλά μέτρα να διανύσει ανενόχλητος ο Χολέμπας και να σημαδέψει. Η πρώτη λοιπόν ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον El Arabi. El Arabi, ο οποίος δεν θα συγχωρέσει πολλές φορές. Ολιγορία
στην αντίπαλη άμυνα. Έτσι λοιπόν θα έρθει το 1-0 στην επόμενη φάση που θα δούμε με τον Ενβιλά και τον Ελαραμπή ουσιαστικά να σκοράρει με αυτή την πολύ ωραία κεφαλιά χωρίς να βλέπει, χωρίς να βλέπει αιστεία, έτσι, χωρίς να βλέπει αιστεία. Δεν παλεύεται δηλαδή αυτό, χωρίς να βλέπει όπως λες, με πλάτη και ο άλλος να είναι πιο ψηλός και να το βάλει έτσι στο κορμί και να έχει την αίσθηση του χώρου Γιάννη πίσω και να την πάει την κεφαλιά εκεί. Είναι δηλαδή ο ορισμός του center forward. Είναι στην Αγγλία, Premier League, βλέπεις τέτοια γκολ. Εγώ τέτοιο γκολ σπάνια βλέπω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα, σωστό. Ο Τσιντώντας φέρει ευθύνη. Ο Τσιντώντας έχει κάνει τη στιγμή που πάει μπάλα προς το κεφάλι του Ελαραμπή, έχει πάρει τα πλαϊνά βήματα, αν τον παρατηρήσεις, ναι, και τον βρίσκει σε λάθος βηματισμό. Mm-hmm. Κάνει τα μικρά βήματα. Προς την αντίθετη γωνία. Ναι. Mm-hmm. Τον έχει χάσει το βηματισμό. Δεν είναι ο τερματοφύλακας με το πάτημα κάτω να είναι, πώς το λένε, εκρηκτικός. Άρα εδώ η Ελαραμπή, συγγνώμη Κωστή, έχει καταφέρει δύο πράγματα. Έχοντας ουσιαστικά πλάτη στην αιστεία να σημαδέψει με το κεφάλι και να ξεγελάσει και τον στόπερ και τον τερματοφύλακα. Βέβαια, ο τερματοφύλακας παίρνει τα βήματα της φοράς της μπάλας. Ναι. Ασυναίσθητα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ο μεγάλος τερματοφύλακας που θα έχει τέτοια εγκεφαλικά κομμάτια στο κεφάλι του που να πει να έχω πολύ μικρότερα βήματα, μην πάω στο αντίθετο. Και να σου πω και την άδεια, εγώ το δικαιολογώ, γιατί δεν περιμένεις και να γίνει μια τέτοια κατάσταση. Ναι, αυτή την κίνηση, σωστά. Δεν πάμε να δούμε, δηλαδή, πάμε να δούμε την ευκαιρία του Φόρ. Είναι περισσότερο η ικανότητα του επιθετικού παρά το πρόβλημα. Που θα κάνει το απρόσμενο. Ναι, που θα κάνει το απρόσμενο. Ναι. Πάμε να δούμε την ευκαιρία του Φορτούνη ύστερα από την πάσα του Μπρούμα, που εντάξει είναι ένα από τους καλύτερους, ο εξτρέμ του Ολυμπιακού χθες, αλλά έχει την πολυτέλεια ο Μαρτίνς να χρησιμοποιεί πολλούς παίκτες, ειδικά από την μέση και μπροστά. Ναι, τα εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν ήταν και αμάν-αμάν ναι, χθες. Πάντως εδώ πάλι ο Φορτούνης είναι μόνος του. Πάλι θα βάλει με την ησυχία του την μπάλα μπροστά και θα σουτάρει, έτσι. Λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία του Σιμόες, μία από τις λιγοστές φάσεις που έκανε η ΑΕΚ χθες. Έτσι. Εδώ είναι λοιπόν η ευκαιρία της ΑΕΚ, η οποία νομίζω ότι προέρχεται και λίγο από γαλλικό μπιλιάρδο στην άμυνα του Ολυμπιακού, έτσι, από την κόντρα αυτή που έγινε. Το κοίταξε ότι πάτησε το εξάρι σου εκεί. Πατάει ο Σιμόες, ναι. Ναι, το έχασε βέβαια, εντάξει, αλλά εμείς θέλουμε τους χαφ εκεί να πατάνε. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, το έχασε από τη μια, από την άλλη, καλά έκανε και πάτησε περιοχή που θα έπρεπε εκεί να είναι ή ο Μάντελος ή ακόμα και ο Κρίστησης, που είναι πιο οχτάρι. Ο Κρίστησης δεν πάτησε γενικότερα στις mm-hmm. περιοχές των αντιπάλων όσες φορές τον είδα. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, ο Σιμόες που είναι εξάρι και γκολ έκανε πριν τις προάλλες και περιοχή πάτησε και σούτ από μέση απόσταση έκανε και στο ευρωπαϊκό. Όταν το εξάρι σου κάνει τέτοιες διαδρομές, οχτάρι και το δεκάρι, θα πεις είπε πιο πολύ χώρο, δεν το πιάνει, ο αντίπαλος του δίνει περισσότερα μέτρα. Είναι λογικό να έρχεται από πίσω κάποιος με αυτά τα βήματα. Yeah. Αλλά ο Σιμόες με εκπλήσει το γεγονός ότι πριν 3-4 χρόνια είχε αυτά τα πατήματα στη μεγάλη περιοχή που βλέπω τώρα εδώ. Σωστό. Δηλαδή, ναι. Πάμε να δούμε την ευκαιρία του Μάνταλου. Νομίζω η μοναδική καλή ενέργεια που έκανε ο Λιβάγια στο μάτς είναι αυτή η κάθε την παλιά που βγάζει στον Μάνταλο. Εδώ τον άξονα, το τρίτο χαφ που η ΑΕΚ πήρε κάποια μέτρα και πήγε να βγει από εκεί. Ναι. Και εδώ πάλι παίρνει rebound με κακό. Τα δύο center back του Ολυμπιακού, αν είχαν μια ομάδα καλή εχθές, ναι, θα είχαν βλέπω θέματα, προβλήματα. Άρα, δικαιώνει στους φίλους του Ολυμπιακού στο chat που λένε ότι είναι ανήσυχοι με την άμυνα του Ολυμπιακού, γιατί στην Ευρώπη αυτές οι ευκαιρίες που έχασε η ΑΕΚ χθες θα ήταν γκολ κάποια από αυτές, έτσι. Και χαμηλά αν τους βρεις, δηλαδή το Βαρέλα και χθες θα πούμε αργότερα, χαμηλά αν τους βρεις, ο Σεμέδο, άμα τον πάρεις με την μπάλα κάτω και του κάνεις μια τρίπλα, εύκολα θα σου κάνει φάουλ, πέναλτι κάρτα. Και ο Μπάς αυτό το στυλ. Ναι. Μου θυμίζει Ντακώστα Μποτία. Ντακώστα. Το Ντακώστα πάει αλλού, ναι.
Ναι, πολύ καλός, ψηλά και τα λοιπά, αλλά όταν ο Ολυμπιακός έπαιζε και είχε και διαιτησία καλύτερη από ό,τι έχει τώρα, με τα Κώστα Μποτία, τρίτο στόπερ που ο επόπτης τους έχει σώσει πολλές φορές χαμηλά. Mm-hmm. Τώρα δεν τα έχει τα περικέτια αυτά ο Ολυμπιακός, μοιράστηκε το έργο, δυνάμωσε ο Τίγρης, και τρίβεις και τα ο χέρια. Κοντός εδώ δικός μας ο Μπαρμπαστρούφ πήρε και αυτός να πούμε τα πάρα του. Για την ωραία κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού με τον Ελ Αραμπί. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική η φάση της κακής ψυχολογίας που είχαν οι παίκτες της ΑΕΚ και της ανοργανωσιάς τα μετόπιστεν. Εδώ βλέπουμε πώς θα εκτελέσει. Εντάξει, ο Τσιτώντας εκεί ζητάει επιθετικό φάουλ, αλλά δεν υπάρχει από τον Σεμέδο, γιατί ακριβώς έχει χάσει την μπάλα. Πήγε να τη στουμπίξει και την πήρε εκεί ο Πορτογάλος. Έγινε έτσι το 2-0. Και στο τέλος είχαμε και το πέναλτι που κέρδισε ο Βαλμπουενά. Ο Βαλμπουενά δεν πάθει καμιά υποτροπή μέχρι το τέλος. Όλα τα παιδιά να είναι γερά, όλα. Αν επειδή είναι 37 το λέω, 38. Αν δεν πάθει κάτι βιολογικά, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός πολλά από τον. Απλά πρέπει, κατά την άποψή μου την ταπεινή, αφού κάνουν καλό βιολογικό rotation και είναι καλοί γυμναστές του Ολυμπιακού, να τον προσέξουν πώς θα πάρουν το 100%. Δηλαδή, πότε θα μπαίνει, πότε θα βγαίνει κτλ. Πρέπει να το προσέξουν αυτό το σκηνικό. Αλλιώς, αν είναι υγιής, θα πάρει ο Ολυμπιακός και assist και passes και διεισδύσεις. Γκολ δεν θα πάρει, αλλά θα πάρει όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην βαθμολογία που μας αρέσει, να δώσουμε τους βαθμούς μας ναι, προπονητή και εντεκάδα. Για οικονομία χρόνου θα βαθμολογήσουμε τις εντεκάδες που ξεκίνησαν οι δύο προπονητές, έτσι. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε για να δούμε τις βαθμολογίες. Θα πάμε με τους προπονητές, ναι, θα πάμε τους προπονητές. Από την άλλη, από τη μία Πέτρο Μαρτίνς και από την άλλη Μανώλο Χιμένεθ. Εγώ τον Μαρτίνς θα το βάλω 9. Για όλα αυτά τα λογικά, τα κοινικά που φτιάχνει χωρίς να πολύ ανακατεύει τράπεζες, να μπερδεύει ομάδες, δεν χρειάζεται να το κάνει. Του βάζω 9. Ωραία. Και εγώ θα βάλω στον Πέτρο Μαρτίνς 9. Είναι προπονήσεις, ξέρει καλύτερα. Φάνηκε πάντως ότι ο Βαλμπουένα θα μπορούσε να ξεκινήσει και βασικός. Βέβαια, ναι, ξέρουμε δεν το ρίσκανε. Ναι, δεν το ρίσκανε. Μανώλο Χιμένεθ. Επειδή είναι πρώτο το παιχνίδι, θα του βάλω εγώ 7. Ναι. Με απογοήτευσε η εντεκάδα που δεν είχε κάτι το καινούριο, κάποια καινοτομία. Δηλαδή, ήταν σαν να την πήρε πατέντα από τον προηγούμενο. Γι' αυτό. Λοιπόν, θα βάλω κι εγώ 7, θα έβαζα ένα 6 στο πρώτο ημίχρονο και ένα 8 στο δεύτερο. Οπότε βγαίνει μέσο όρος ένα 7 για το Χιμένεθ. Βέβαια να πούμε ότι ο Χιμένεθ μεταξύ μας, επειδή είχε μπροστά του αυτό το παιχνίδι, είχε μία πίεση για να μην γνωρίσει τη συντριβή η ΑΕΚ και έχει άλλα πόνερα. Του Γαλανόπουλου. Ναι. Φάνηκε εκεί, ναι. Και μετά το 2-0, με το πόσο πάθος έτσι προσπαθούσε να ανεβάσει. Γνωρίζοντα τι έχει και τι τετράδα έχει πίσω, ναι, σου λέει να προστατεύσω το σωματείο. Να έκανε. Λοιπόν, πάμε τώρα στους δύο τερματοφύλακες, στον Σα και στον Τσιντόντα. Εγώ το Σα θα το βάλω 8 και τον Τσιντόντα 6. 6. Εγώ θα βάλω ένα 8 στον Σα, γιατί όσες φορές χρειάστηκε ήταν εκεί, και στον Τσιντόντα θα του βάλω ένα 7. Βέβαια να πω ότι η αλήθεια είναι πως τα τελευταία μάτς δεν έχει την σταθερότητα που τον διέκρινε. Γίνεται και μια κριτική, και μάλιστα πολλοί αξίδες που έχουν δίκιο, εγώ θα πω, πιστεύουν ότι η έλλειψη ανταγωνισμού το κάνει πιο δημοσιοπασόκο κουλτουριάρι, δηλαδή. Είναι κακό αυτό, ειδικά για τον τερματοφύλακα, αλλά νομίζω ότι χθες, ίσως ήταν και αυστηρή η κριτική που του έγινε, ήταν πιο πολύ η ποιότητα και η εκτελεστική δυνότητα του Ελ Αραμπί, που έκαναν έτσι τα γκολ να φανούν ότι υστερούσε ο τερματοφύλακας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στις γραμμές, θα ξεκινήσουμε την αμυντική τετράδα του
Ολυμπιακού είναι Χολέμπα, Σεμέ, Δομπά και Ραφίνια. Χολέμπα 9. Μπα σε μέδο από 7. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα τα λέμε ένα-ένα για να ευκολύνουμε και τα παιδιά στη ροή. Θα βάλω κι εγώ ένα 9 στον Χολέμπα που φάνηκε όταν είναι ξεκούραστο. Είναι πόσο ποιοτικό είναι παρά τα χρονάκια του. Εγώ στο Σεμέδο θα βάλω 6, γιατί εξακολουθεί να είναι λίγο επιρρεπής σε κάποια άτσελα μαρκαρίσματα. Ιδιαίτερα χαμηλά. Και αν έπεφτε σε κάποιο διαιτητή έτσι λίγο πιο αυστηρό, θα έχει και κάρτες. Πιστεύω να μην βλέπω καλά. Το 7 στο μπα ισχύει. Ναι, ισχύει, ναι. 7 στο μπα. 7, γιατί. Εντάξει. Πιο κάτω έπρεπε. Εγώ θα του βάλω 5, γιατί θα με ποιηκείς. Κανονικά ήταν για πιο κάτω. Επειδή δεν πιέστηκε, απλά. Δεν τον έδωσε και η ΑΕΚ δικαιώματα. Που να πιεζόταν κιόλας δηλαδή. Δεν ξέρω, εκεί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θέλει μεταγραφή για να κάνει μια πορεία εφάμιλη της περσινής στην Ευρώπη. Για το πρωτάθλημα στην Ελλάδα δεν μπορεί να το χάσει όπως κύλουν τα πράγματα. Ραφίνια. Δεν μπορεί. Δηλαδή, άμα έχει τον άλλο να μπορεί να κερδίσει τη Λάρισα. Ραφίνια, Ραφίνια, τι λέμε, Κωστή. 7. 7, Εγώ θα βάλω 6. Γιατί τον περιμένω πιο δυνατό. Έχει... Λοιπόν, πάμε στην αντίστοιχη αμυντική τετράδα της ΑΕΚ τώρα. Ναι. Κοίταξε, Μπακάκης 5. Μπακάκης 5. Λοιπόν, πάμε από Λόπες. Να πάμε από Λόπες. Λοιπόν. Εντάξει. Λόπες, 6. 6 ο Λόπες. Θα του βάλω κι εγώ ένα εξάρι, αν και νομίζω ότι αν βαθμολογήσουμε με βάση τη συνολική προσφορά όλων, ίσως θα έπρεπε να έχει κάτι παραπάνω. Ο Ρουμάνος. Ο Δελτερσεράου, 6. Αυτός, 6. Λοιπόν, 6 κι εγώ. Τσιγκρίνσκι. Ο Ιησούς Χριστός θα πάρει 4. Τόσο χαμηλά. Χαμηλά γιατί του κάνει 2 γκολ ο δικός του, εκείνος τον είχε. Στη ζώνη, εντάξει, μπορεί να είναι η ζώνη, αλλά εγώ έβλεπα στα Τιάντα. Πέντε εγώ. Στον πιο Ουκρανό. Πολύ πήγαινε αυτός επάνω στον Ελαραμπή. Mm-hmm. Αυτός είχε τη μεγαλύτερη. Δηλαδή μπορεί να ήταν δίδυμο, αλλά πιστεύω ότι πήρε εντολή αυτός από τον πάγκο. Αυτό πιστεύω από το ξενοδοχείο. Αυτό είναι, αυτό φαίνεται από το γήπεδο. Ναι. Αυτό φαίνεται από το γήπεδο. Μπακάκης. Ο Μπακάκης, επειδή το συμπαθώ, θα πάρει ένα 6. Ναι. Επειδή είναι καλός αθλητής. Πέρασε κορονοϊό. Και το παιδί δίνει τα πάντα, αλλά μπορεί μέχρι εδώ. Και εγώ θα πάω στο 6, βέβαια μοιραία. Είμαι ο παιδί, η βαθμολογία, δηλαδή, στην μπάλα επάνω. Η βαθμολογία έτσι. Είναι χαμηλή, όπως ήταν φτωχή και η εμφάνιση της ΑΕΚ γενικότερα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα χαφ του Ολυμπιακού τώρα. Νομίζω ότι ο καλός έπραξε ο Μαρτίνς και έβαλε το Φορτούνι βασικό, αλλά θα πάρουμε τη σειρά. Ο Εμβιλά είναι ο πρώτος που θα ψηφίσουμε. Ο Εμβιλά θα τον βάλω 8. 8. Γιατί είχε το πιο αναστατικό κομμάτι, mm-hmm. δηλαδή ήταν ο, ας πούμε, εγώ 7. Πιο εξάρι και δεν κινδύνευσε σε πολλές περιπτώσεις, ήταν λίγες περιπτώσεις, ακόμα και όταν η ΑΕΚ έβαλε τρίτο χαφ, δεν πέρασε πολύ μπάλα από εκεί, πέρασε 2-3 φορές, αλλά ήταν λίγες. Φορτούνης. Το Φορτούνι το βάλω 8, μ' άρεσε. Και εγώ 8 στο Φορτούνι. Μ' άρεσε ο Φορτούνι. Ο οποίος όταν έχει πάρει ανάσταση και παίζει και στη φυσική του θέση, είναι με διαφορά. Μπορεί και άλλο. Ο πιο ποιοτικό παίκτη. Μπορεί και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Εγώ το Φορτούνι μαλώνω μαζί του. Μαλώνω. Γιατί το πιστεύω πιο πολύ σαν παίκτη, ακόμα περισσότερο. Καμαρά. Ο Καμαρά 8. Mm-hmm. Ξεπερνάει, βλέπω τα προβλήματα με τον κορονοϊό και τα λοιπά. Δεν είναι ο Καμαρά με τις έντονες πιέσεις πέρσι, ούτε στην αρχή του πρωταθλήματος. Αλλά επειδή πέρασε κορονοϊό και ξέρω ότι είναι δύσκολο, του βάζω 8 γιατί έκανε τη δουλειά του πολύ καλά χθες. Δεν έβγαλε πολλές εντάσεις και λόγω του ότι ίσως έκανε και κάποια οικονομία να κρατήσει. Έχει και τον ΠΑΟΚ 13 του μηνό. Εντάξει. Εγώ 7 στον Καμάρα γιατί ναι, μεν έχει περάσει τον COVID και ξέρει καλύτερα από μένα, αφού έχει περάσει και εσύ αυτή τα λεμπόρια. Αλλά γενικά περιμένουμε περισσότερα και ειδικά απέναντι στα χθεσινά χαφ της ΑΕΚ. Πάμε να τα δούμε λοιπόν και τα χαφ της ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, είναι η τριπλέτα με οποία ξεκίνησε το παιχνίδι. Εγώ το Σιμόες
Και Κρίσης, ξεκινάμε. κρίσης Κρίσης, έχεις πρώτο. Ναι. Κρίσης είναι 7. 7. Εγώ θα του βάλω ένα 6. Γιατί περίμενα να πατήσει περισσότερο και περιοχή και τα τρεξίματά του να είναι τουλάχιστον ποιοτικότερα. 8 το Μάνταλο. Και εγώ 8 στο Μάνταλο. Μάρκαρε πολύ το παιδί. Μάρκαρε πολύ. Βγήκε. Και έτρεξε. Το βάλα σε πλευροκόπηση. Εντάξει. Παντού. Νομίζω ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ ήταν εχθές. Νομίζω ναι. Και το Σιμόε θα βάλω 8. Σιμόες και εγώ 8. Και πάμε τώρα στην επιθετική τριπλέτα του Ολυμπιακού. Όπου βλέπουμε Βρουσάη, Ελαραμπή και τον Μπρούμα. Πρώτα Βρουσάη. 7 Βρουσάη. 7 Βρουσάη. 7 και από μένα. Θα πάρει Ελαραμπή 10. Δεκάρι. Τα δεκάρια και πάνε στον Ελαραμπή. Τι να κάνει άλλο. Και 7 και ο άλλος έξτρα. Εγώ θα του βάλω ένα 6 του Μπρούμα γιατί είναι πιο ξεκούραστο από τους υπόλοιπους και περίμενα περισσότερα πράγματα. ΑΕΚ. ΑΕΚ. Ποιος ξεκινάει αριστερά για να δω. Έχουμε τον Λιβάγια. Λιβάγια. 6. 6. Και εγώ 6 το Λιβάγια. Χαριστικά. Μία κάθετη έβγαλε στον Μάνταλο στο Ροτομάς. Ανσαριφάρτ. 7. 7. Εγώ 6. Τι έκανε και πήρε 7. Δεν μ' άρεσε ο Γκαρσία καθόλου. 5 τον Γκαρσία. Ναι. 6 ήσουν σαν Σαριφάρτ από μένα, εκτός αν η ροή θέλει να δώσει ένα παραπάνω να πάμε στο 7, εντάξει, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και ο Γκαρσία ένα πεντάρι νομίζω τη βάση με το ζόρι, γιατί και τακτικά ήταν κακός, είναι μόνο ότι δεν φάνηκε μπροστά. Ήταν έξω από τα νερά του, δεν ξέρω, τον επηρέασε ο προπονητής, για αυτά κάτω. Έτσι. Μαρκαρίσματα μέτρια, δεν μ' άρεσε. Ενώ λοιπόν, έχει ικανότητες καλές. Περιμένουμε και από αυτό να δούμε πράγματα. Καλό σώμα έχει, διείσδυση έχει, τρίπλα έχει. Λοιπόν, εδώ θα δώσουμε πάσα που λέμε και στην τηλεοπτική διάλεκτο για διαφημίσεις για όσους μας βλέπουν μέσω της συχνότητας του ΑΡΤ και εμείς θα συνεχίσουμε, Κωστή, για τα παιδιά που μας παρακολουθούν μέσα του YouTube και είναι και σήμερα πολλά και τους ευχαριστούμε. Με τις ερωτήσεις που έχουν έρθει ήδη από το chat, ο Παναγιώτης μας εύχεται καλή χρονιά και σε ρωτάει εάν ο Γκαρσία θα βγάλει τη χρονιά. Ο Γκαρσία τη χρονιά δεν θα τη βγάλει. Δεν θα τη βγάλει. Στη σεζόν εννοούμε. Όχι, γιατί, τη χρονιά. Γιατί θα πλακωθεί τώρα με τις μεταγραφές. Mm-hmm. Είχε το δικό του δίκτυο ο Λίνο Κοντρέρας. Το απορρίψανε. Και πιστεύω ότι θα τσακωθεί, δεν θα τα πει. Αν έρθουν άλλα αποτελέσματα κακά, θα βγει μετά να τα πει, θα γίνει ένα μπορντέλο πάω άνω κάτω και θα έχουμε προς την Πάσχα, υπολογίζω, άλλο προπονητή. Ναι, άρα εννοεί ο φίλος τη σεζόν, όχι ημερολογικά αν θα βγάλει το 21 στον πάγκο του πάω. Όχι, δηλαδή Μάιο τελειώνει, Ιούνιο, οπότε τελειώνει το πρωτάθλημα και τα play-offs, δεν νομίζω να τον βρει στον πάγκο. Το κάνει το έργο. Ο Γιώργος ρωτάει αν ο Ολυμπιακός θα κάνει άλλη μεταγραφή. Νομίζω ότι ο Μαρτίνς, επειδή έχει έρωτα ποδοσφαιρικά μιλώντας με τον Χασάν, δεν θα προχωρήσει. Δεν θα προχωρήσει σε θέση, σε center forward. Χασάν τώρα δεν ξέρω. Αλλά από ό,τι μου έλεγε ο Νίκος Αβραμίδης, δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε μεταγραφή στα back. Έτσι. Δεξιά. Λοιπόν, στα back εννοώ στα stopper. Στα stopper. Λοιπόν, ο Πέτρος ρωτάει ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής, ο Καρέρα ή ο Χιμένεθ. Κοίτα, καλοί προπονητές και οι δύο είναι και παραλαμβάνουν ένα παράξενο υλικό. Νομίζω ότι ο Καρέρα το χάσε γιατί πήγε να αναδείξει περισσότερο επιθετικά την ΑΕΚ, ενώ ο άλλος ήδη μας έδειξε χθες ένα μήνυμα ότι παιδιά το υλικό είναι αυτό, προστατεύουμε. Καθόμαστε πίσω και βγάζουμε μπροστά. Νομίζω ότι θα το πάει καλύτερα, λίγο καλύτερα. Αν είναι καλοί προπονητές και δύο. Ο Χιμένεθ σε αυτή την περίσταση πιστεύω ότι θα πάρει κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Αν γνωρίζουμε, ρωτάει ο Κώστας, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, τον Μρέτσικ. Ναι, είναι ένα γαϊδούρι 1,91 και φαλοσφαιριστής. Mm-hmm. Θέλει φόρτωμα.
Σαπατσούλης με την μπάλα κάτω. Δεν είναι ο συσταθμός να βγει και να κάνει. Σίγουρα πιστεύω ότι είναι καλύτερος όταν το φορτώσει. Δηλαδή, χτες ο ΠΑΟΚ ήθελε να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Τσαπατσούλικα θέλει αυτά κτλ. Δεν τον είχε. Αυτό πιστεύω ότι κάτι παραπάνω θα κάνει. Δηλαδή, το ξέρουμε, τον έχουμε μια δει. Καλύτερη έκδοση του Τσόλακ. Ναι, η καλύτερη έκδοση του Τσόλακ. Είναι δηλαδή, πώς λέγανε, το ΣΕΑ, το Ήμπιζα, το απλό και το Top Gun. Αυτό είναι το Top Gun που λέγανε. Μετά από λοιπόν, πολλά άλλο, με την εξάτμιση στη χοντρή, σε ατάκι κι αυτό. Ο Γιάννης ρωτάει αν ο Ρεάμτσιουκ, ο Μολδαβός μπακ του Ολυμπιακού, θα παίξει το επόμενο μάτς. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι είναι πολύ πιθανό να το δούμε, ναι, μεθαύριο κόντρα στον Αστέρα. Αυτός τώρα όλοι πέσαμε πάνω και λέμε, μα τι Μολδαβός και τα λοιπά. Έχω μια διέστηση ότι θα βγει καλός. Στεγνός πάντως φαίνεται, έτσι. Ναι, τον είδα στεγνούρα, γι' αυτό το λέω. Ναι. Λοιπόν, ο Σωτήρης... Άμα Γιάννη είναι όλος εσωμάγουλος εδώ, και παίζει γραμμή, χαφ και τα λοιπά, το εσωμάγουλος πάντα έχει περισσότερες στατιστικά. Άμα δεις το μάγουλο έτσι, σαν τον Καζεμίρο, είναι δύσκολα. Λοιπόν, επιστρέψαμε στη ροή την κανονική και οι φίλους βλέπουν από το ΆΡΤ. Εμείς είχαμε μείνει και διαβάζω κάποια ερωτήματα που έχουν έρθει από το chat του telesport.tv στον Κωστή. Ο Σωτήρης ρωτάει γιατί η ΑΕΚ βρίσκεται σε τόσο κακή κατάσταση. Προφανώς εννοεί φυσική, νομίζω. Δείχνει ότι δεν έχει τρεξίματα. Mm-hmm. Μπορεί να έχει και δίκιο ο προπονητής ότι ένα μέτριο υλικό θα πρέπει να είναι πολύ πιο γυμνασμένο. Εγώ το ξέρω από μικρό παιδί, με προπονητές και τέτοια. Ένας λέγανε, εγώ για να κερδίσω, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό, έλεγε ας προπονητής του Ηρακλή, πρέπει να οι παίκτες μου να τρέξουν πιο πολλά χιλιόμετρα. Άμα είναι μέτριοι οι παίκτες και τρέχουν και λίγα χιλιόμετρα, αν και ΑΕΚ μπροστά, αν έχει καλογυμνασμένους ποδοσφαιριστές, δεν είναι καθόλου κακή ομάδα. Ναι. Όλο το πρόβλημα της ΑΕΚ το αντιμετωπίζουμε εμείς όλοι στην τετράδα στην άμυνα. Από εκεί και μπροστά είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με καλό υλικό, καλούς παίκτες, εξτρέμ πολλά, φορ πολλά. Δεν μπορεί να πει σε κακό υλικό. Όλη η μαγιά χαλάει στην τετράδα της. Πάμε στην επόμενη ερώτηση για να το προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Ο Παντελής ρωτέα γνωρίζει κάποια άλλη μεταγραφή, τον ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ θα πάρουν ένα χαφ, οχτάρι. Δεν θα πάρουν εξάρι, αυτό ξέρω. Ότι πάλι θα πάρουν οχτάρι, box to box παίκτη κτλ. Ακούστηκε ένα όνομα, δεν το θυμάμαι καλά. Ο Κμέρτσικ που είδαμε. Ναι, ένα 75, πολλά τρεξίματα σε αυτό το στυλ. Δηλαδή θα είναι οχτάρι κι αυτός. Οχτάρι. Λοιπόν, τώρα άποψη για το Λαμία Άρης. Κοίταξε, τώρα πήραμε κάποιες δηλώσεις. Θα γίνει το μάτς, δεν θα γίνει. Θα γίνει τελικά, είπε ο ρεπόρτερ. Mm-hmm. Πολύ βροχή, κακός αγωνιστικός χώρος. Είναι επικίνδυνο μάτς. Βολεύει τη Λαμία αυτό το πράγμα. Ότι θα πάει σε ένα πιο λασπόδες τρένο. Ο Άρης είναι μια τεχνική ομάδα. Θα γίνει μάχη, δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο, ναι. Έχει καλό σερί ο Άρης και βαθμολογικά τουλάχιστον παραμένει μια δική ομάδα που μπορεί να πιέσει κάπως τον Ολυμπιακό, έτσι. Είναι πολύ ευτυχής ο Ολυμπιακός που έχει τον Άρη αντιπολίτευση. Ναι. Πότε θα ξεκινήσει η Super League 2, αν ξέρεις. Ο Μαυροφορίδης, ο Μυροφορίδης, μας είπε για 15-17 Ιανουάριου, μέσα στον Ιανουάριο. Μάλιστα. Και τελευταία... ενημερώσαν, δηλαδή, στο Πλατανιά είναι εκεί στην ομάδα, Χανιά κάπου είναι. Mm-hmm. Εκεί, κάπου 15 του μηνός. Τελευταία ερώτηση, ο Νάσος, ποια η γνώμη σας για τις δηλώσεις του Μπόλωνη στο συνδρομητικό, ότι δεν θα έπρεπε να γίνει το παιχνίδι λόγω των πολλών κρουσμάτων COVID που είχε ο Παναθηναϊκός. Ας μην τους άφηνε 9 μέρες να αλωνίζουν. Θα τα πούμε μετά αυτά, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ να δούμε τις εντεκάδες. Μας είπες για την παρέμβασή σου, σε εισαγωγικά, μέσω της συζύγου του Γκαρσία. Να παίζει στο Instagram και εγώ αποφάσισα να επέμβω και να της πω ότι ξύπνα τον Γκαρσία, γιατί ο Γκαρσία δεν κοιμάται. Ο Γκαρσία ήθελε να δείξει στον πρόεδρο ότι είναι γυμνός από ποδοσφαιριστές. Ναι. Και το έκανε και στις δηλώσεις αμέσως μετά. Δεν είχα παίκτες, τι να βάλω. Μα του λέω ο ρεπόρτερ, δεν θυμάμαι, ωραία ερώτηση του έκανε, του συνδρομητικού.
Λέει, κύριε Γκαρσία, λέει, μόνο δύο αλλαγές. Τι να κάνω, χάθηκα μόνο. Ένα Τζόλακ είχα. Δηλαδή, τον Τζόλακ το είπε, δηλαδή, τον έβαλα και αυτόν μέσα. Δηλαδή, το είδε και ο Γκαρσία ότι έπρεπε να παίξει με 4-4 δύο αλλά το βάζει στο 87 για να δείξει ότι εκεί έχουμε πρόβλημα. Και επίσης, ο Σέντερφορ που παίρνει ο ΠΑΟΚ δεν είναι δική του επιλογή. Αυτός θέλει ένα Ρουγανό. Εδώ υπάρχουν θεματικά. Α, πέρασε δηλαδή του τεχνικού διευθυντή. Βλέπω τον Δέρντι, τον DVD. Λοιπόν, πάντως χθες, για να πούμε την αλήθεια, εγώ έχω δει τα σημειότυπα, όχι όλο το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες του. Μπορεί να μην τις είχε παίζοντας οργανωμένο ποδόσφαιρο. Τσαπατσούλικες. Έτσι. Αλλά τις είχε τις ευκαιρίες του. Πάμε λοιπόν να τις δούμε. Πολλές. Η πρώτη είναι... Πολλές στον αέρα, αποστημένα. Πολλές, πολλές εκεί. Με τον Τζόλι να είναι και πάλι μέσα στις φάσεις. Στο πολύ σύνολο. Καλός ήταν. Έτσι. Από τον Ζίβκοβιτς που κλείστηκε, πολύ καλός. Βέβαια, τις έχασε, αλλά τις έκανε. Εδώ ο Μπέρτος το βγάζει, αλλά το κακό για τη Λάρισα είναι ότι είναι αμαρκάριστος ουσιαστικά στο πίσω δοκάρι. Ακόμη μια ευκαιρία με τον Τζόλι, με τον Αγγί, εδώ να αργεί πολύ να βγει πάνω στην μπάλα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη. Όλες αυτές οι ευκαιρίες που κάνει ο Τζόλις είναι σε τερφορίσχες. Ναι. Το ότι είναι ο Τζόλις εκεί και ο άλλος είναι πίσω είναι ένα θέμα προσερεύνηση και ανάλυση. Σωστό. Το χάνει ο Τζόλις. Λέμε, άμα το έχασε ο Τζόλις, μα ήταν εκεί, το έχασε, εντάξει. Ο άλλος που είναι ο Σεντερφορίς, ο Μουρκ που είναι και το δοκάρι. 18 φάσεις ο Μουρκ μία. Πάντως να σου πω κάτι, Κωστή, για αυτό που λες. Τον έχουμε δει πολλές φορές στο Τζόλι να κάνει κίνηση φορ. Έχει και γρήγορη αντίληψη της φάσης και έχει και γρήγορη εκτέλεση. Αλλά εάν του πει ο Γκαρσία παίξε center four και θα βάλω Ζίβκοβιτς και Λάμπρου, ξέρω εγώ, ή τον Αιγύπτιο στα άκρα, θα μελαγχολήσει, να το ξέρεις, έτσι. Πιο πολύ ο Άρντα μπορεί να το κάνει αυτό, παρά ο Τζόλης. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη φάση. Είναι η ευκαιρία με τον Σφιντέρσκι, ύστερα από σέντρα του Τζόλι. Εδώ αρχικά θα γίνει η κεφαλιά και στην πορεία της φάσης θα χαθεί η ευκαιρία. Ναι. Θα τη βγάλει αρχικά ο Ναγκή με το πόδι. Νομίζω είναι... Δεν ξέρω αν ο Σφιντέρσκι αυτός, νομίζω είναι ο Ίγκαρσον που κάνει την κεφαλιά, τέλος πάντων. Ο σέντερ μπακ είναι, ναι, αυτό Ίγκαρσον που έλεγα προηγουμένως. Δεν υπάρχει ο Σφιντέρσκι εδώ. Ο Ίγκαρσον την κάνει την κεφαλιά. Ο Ίγκαρσον την κάνει. Και μετά έχουμε την ευκαιρία. Ο Ίγκαρσον του αρέσει να βγαίνει μπροστά και να κάνει φάσεις, να προχωράει πολλά μέτρα. Είναι ότι καλύτερο έχει ο Πάουκ στα στόπερα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ναι, ο Μούργκ είναι το 6, αλλά την κεφαλιά την κάνει ο. Ο Ίγκαρσον, ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φάση. Είναι το γκολ, όχι, είναι το ακόμα ένα λάθος που δεν κατέληγε μπαλά στα δίχτυα από τον Ναγκή, που έβγαλε κάποιες φάσεις, αλλά ήταν επιπόλαιος με την μπάλα στα πόδια. Εδώ βέβαια είναι τελείως αψυχολόγητο το τελείωμα από τον Ζίβκοβιτς, αλλά οι πάλες νίκες θα μπορούσαν να γίνει γκολ. Γιατί εδώ είναι ένα τελείωμα κακής ψυχολογίας, γιατί εδώ ο Ζίβκοβιτς μπορεί να πάρει την μπάλα και να πάει και στο ένας μένα. Ναι, έχει το άγχος, αλλά να καυτηριάσουμε λίγο και τον Αγγί, γιατί εντάξει, δεν είναι απαραίτητο όλοι οι τερματοφυλάκες να ξέρουν μπάλα με την, να ξέρουν με, μπάλα, με, το, με την μπάλα στα πόδια, αλλά είναι αναγκαίο κακό πλέον. Έτσι, εδώ κάνει λάθος και ο στόπερ του γυρίζει κάθετα. Ναι. Εδώ πρέπει να υπάρχει εντολή οπωσδήποτε. Με το που θα την πάρει ο στόπερ στην προπόνηση, θα φύγει ο τερματοφύλακας εδώ προς το out. Ναι. Και του τη δώσει εκεί. Οπότε και λάθος να γίνει. Να μην έχει πίσω το τέρμα, ναι. Ναι, εδώ πες ότι σαν τον Μιχόπουλο, έχω πάει εγώ σε ένα πάω κάρις, που τη γυρίζει ο κουλακιώτης. Στο... Χτυπάει σε μια λακκούβα, πολύ δεν θέλει. Άμα είσαι και τερματοφύλακας, δεν ξέρεις. Μπαλά, μπήκε μέσα η μπάλα. Μα λέει φταίει ο τερματοφύλακας. Λέω όχι. Χαμαλώσει τότε. Λέω δεν φταίει. 30 ετών. Μα γίνεται ένα καμπάς. Λέω είναι βλάκας ο σέντερ μπακ. Λέει γιατί. Μα γιατί του το γυρίζει κάθετα. Εκεί πρέπει ο προπονητής, ποιος είναι ο Μπλαχή, να του πει εκεί. Πλάγια. Ακριβώς. Και λάθος να γίνει, τράβα τη μία, πάρε πλάγια. Πάμε. Πάμε Κωνσταντίνο με τον γκολ του Πινακά, γιατί νομίζω ότι ήταν από τα αραιότερα
highlights του διεμέρου. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Είδες πώς είναι, ναι. Και είναι αυτό βέβαια και το αλέφαντο. Πολύ ωραίο σλάλο, ναι. Την μπορεί ένας με μια τρίπλα, μια διείσδυση, να φάει τέσσερις. Mm-hmm. Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτή η ζώνη που, το μειονέκτημα της ζώνης είναι αυτό. Ακριβώς. Και ξέχωρα βέβαια από το σλάλομ και τις τρίπλες, ήταν ιδανικό και το πλασέ του, έτσι. Αυτός κάνει με το δεξί την διείσδυση. Ναι. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει εξάρει εκεί καλό. Και τι κάνει. Την αλλάζει, αλλάζει το πόδι και την πλασάρει με το αριστερό. Mm-hmm. Και δεν πάει από μακριά να πλασάρει. Πάει 2 μέτρα από τον τερματοφύλακα και την πατάει από πάνω. Δηλαδή από πάνω, ναι. Το τελείωμα, εγώ το ανέλησα χθες. Το τελείωμα, λέω, έχει μεγαλύτερη αξία από τη διείσδυση. Γιατί όταν περάσεις δύο δύσκολο είναι, και να εκτελέσεις είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ναι. Με ένα γαϊδούρι 2 μέτρα σου απλώνει. Αλλά ξέρεις, έγινε Κωστή εκεί. Επειδή είναι δεξιοπόδαρος και επειδή τις τρίπλες τις έκανε με το δεξί, δεν θα μπορούσε να πλασάρει με το ίδιο πόδι που πάταγε. Θα το έκανε με το δεξί. Ναι, δεν μπορούσε να πλασάρει με το ίδιο πόδι που πάταγε κάνοντας τις τρίπλες, έτσι. Λοιπόν, πάντως πολύ ωραίο γκολ και περιμένουμε και άλλα από το μικρό. Περιμένουμε αυτός, κάτι τέτοιος περιμένουμε. Να χαρούμε και λίγο μπάλα. Έτσι. Ευκαιρία με τον Τζόλι, σέντρα από τον Γιαννούλη, βλέπω εδώ στις σημειώσεις μου. Εντάξει, κλασική σέντρα. Εδώ Γιαννούλη. Τώρα ο Τζόλις. Και εδώ ο πάλι Τζόλις. Σε θέση φορ, έτσι. Ο Τζόλις το χάνει. Mm. Ωραία. Αλλά μπαίνει στη θέση του σέντερ φορ. Εκεί πρέπει να μπει ο Σφιντεύσκι, ο Τζόλακ, εκεί, στην καρδιά. Mm. Κατάλαβες τι γίνεται. Στο φινάλε σώθηκε ο ΠΑΟΚ με το πέναλτι. Το οποίο βέβαια είναι πεντακάθαρο νομίζω. Είναι πέναλτι γιατί όπως το Άρη είπαμε παίρνει την μπάλα με το δεξίο παίχτης. Mm-hmm. Ο τερματοφύλακας αφού δεν μπορεί να πιάσει μπάλα αναγκαστικά πάει στα πόδια. Αναπόφευκτο, σωστότατο και ξυλώνεται και ο σέντερ φορ, ποιος σε 17-18 φάση δεν ήταν μέσα. Ας ήταν σε αυτήν. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στον Παναθηναϊκό. Να πούμε δύο λόγια για τη Λάρισα. Δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, εννοείται. Η οποία άφησε τα τρία στόπερ, έπαιξε με τετράδο, οπότε είχε ένα παίκτη παραπάνω στα χαφ. Την πάτησε με τον Άρη και το διόρθωσε και το σπουδαιότερο. Έχει δύο αργούς εντερφόρ. Τον Τουρμισάη, τον πάσαρο φίλο μου του Ντούρις εκεί αργό στο Κούγια. Και έναν ακόμα ξεχνάω το όνομά του. Δύο αργούς. Και τι κάνει αυτός εδώ, ο μπάρμαν. Είχε η Μούρι Μπάρμαν δεκαετία 80 ο Τάτσης. Φοβερός. Πετά τον πινακάφορ. Εντάξει. Ναι. Και έχει 3-4 χαφ. Ο Νικολιάς που παίζει τύπης εκεί. Ναι. Ουσιαστικά είναι κεντρός. Mm-hmm. Οπότε στον ΠΑΟΚ του πάει να του φάει το κέντρο να είναι ανταγωνιστικός κτλ. Βέβαια έμεινε ο Γιαννούλης πολλές φορές να βγαίνει από εκεί. Ήταν ένα ρίσκο. Αλλά αυτό το ότι αντί να βάλει τρίτο στόπερ βάζει χαφ. Ένα παραπάνω και βάζει γρήγορο center for διεισδυτικό πάνω σε αργούς χαμηλά παίκτες, ιδιαίτερο Βαρέλα, γιατί ο άλλος είναι καλός ο Ίγνασον, εντάξει του φύγε. Είναι από τις καινοτομίες που μας άρεσαν. Για πούμε και για τον άλλο προπονητή και την άλλη του. Σωστό, προπονητή. σωστό. Πολύ σωστό, γιατί στάθηκε πολύ καλά η ΑΕΛ χθες. Στάθηκε καλά. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, 0-0 με τον Αστέρα. Τις πιο καλές φάσεις της τύχη ο Αστέρας. Ο Παναθηναϊκός βάζει την εμφάνισή του πάλι ευχαρισμένος πριν να είναι τον βαθμό. Υπάρχει ένα άλοθη, όπως βλέπουμε και στην εντεκάδα, λόγω των πολλών απουσιών, αφού έτσι κι αλλιώς το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι πλούσιο φέτος. Τώρα κοίταλο. Ο Βέλεθ λογικά θα πάθει ένα έφραγμα. Είναι δεύτερο παιχνίδι, τρίτο. Ποιο είναι. Τον έχει στα χαφ. Ναι. Εντάξει, το παιδί τρέχει φιλότιμος κτλ. Λείπει ο Μαουρίτσιο από εκεί. Ο Αλεξανδρόπουλος δεν κόβει. Έλειπε και ο Κουρμπέλης και ο Μαουρίτσιο με COVID, έτσι. Ναι. Ο Μπουζούκης, μόνιμος κατάσταση. Εντάξει, ο Καρλίτος έλειπε ο Σέντερφορ και αυτός κανός είναι. Ο Πούγκουρας εκεί, πρόβλημα. Και έγινε καλά η μέση του Διούδη ξαφνικά, πολύ γρήγορα. Τον κύριο Αλαφούζο χαιρετίσματα, έγινε καλά ο Διούδης. Τον πήγε σε κάνα διαγνωστικό εκεί στο, πάνω στην Κηφισιά, έχει κάνα δύο καλά έχω μάθει. Τον έκανε εκεί, δεν ξέρω. Ωραία, μ' αρέσει. Όποιο σχόλιο το ευχαριστιέσαι που το κάνει, τρίβει τα χέρια σου. Το κάνει και η κόρη μου αυτό όταν τη αρέσει το φαγητό που τρώει. Εσύ το κάνει. Λοιπόν,
Πάντως, εξέφρασε τώρα ο Μπόλωνη παράπονα, ήθελε, δεν ήθελε, αναρωτήθηκε γιατί έγινε το μάτς με τόσα κρούσματα. Απ' την άλλη, βέβαια, θύμισε, εδώ είναι οι απόντες του Παναθηναϊκού. Παουλίσιο. Άφησε τον Μακέντα στον πάγκο για πειθαρχικό παράπτωμα. Ο Βιλιαφάνη είχε τον τραυματισμό του, αλλά και αυτός είχε υποπέσει πειθαρχικό παράπτωμα. Και το ερώτημα είναι για να κλείσουμε, δεν προς το φινάλε και με αυτό. Θυμάσαι τον Ζήκο, όχι τον Χατζηχρήστο στην ελληνική ταινία, τον προπονητή του Ολυμπιακού, έτσι, που είχε δώσει τότε 10 μέρες άδεια και ήταν ο Κόκαλης προπονητής. Έτσι. Έτσι και είχε βγει και το ανέκδοτο. Αλλά και ο Μπόλωνη 9 μέρες, από πού και ως πού τώρα. Ο Μπόλωνη πήγε 9 μέρες, έφαγε τις ψαρούκλες του, είπε τις κρασάρες του, τις ακριβές, έφτιαξε το μάγουλό του. Σου λέει ο Παναθηναϊκός, ψωμένος είναι, εντάξει, θα τον βγάλω εγώ Ευρώπη, το πιστεύει. Εντάξει, δεν τους έδωσε και κανένα. Νομίζω ότι είναι ο μόνος που το πιστεύει πλέον. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, γιατί να μείνει όφη μέσα και ο Παναθηναϊκός να μείνει έξω, τι να μπει ο Ατρόμητος και να μείνει έξω. Δηλαδή, γιατί να μείνει ο Παναθηναϊκός Ευρώπη και ποιος θα είναι. Δηλαδή. Τετράδα κυνηγάει η Κωστή, όχι πεντάδα με τα νέα δεδομένα. Εντάξει, γιατί όχι. Θα χωθεί και Παναθηναϊκός. Και ο Αλαφούζος μην δίνει μόνο στο Βαρθακούρι και τον, πώς το λένε, το 11 χρόνια και να κάνει τηλεόραση στον άλλο, τον Μικρούσικο. Θα κάνει και καμιά μεταγραφή. Και αν τα κάνει τα λεφτά, αλλά πόσα θα ζήσει. Είναι 60 ετών. Πόσα θα ζήσει, δηλαδή. Πάω 80. Ο Αλέφοντας πήγε 81. Που έκανε και προπόνηση. Εδώ σε ρε φίλα, σε θυμούνται να σε βρίζουν. Σε βρίζουν οι Παναθηναϊκοί. Εγώ θα είμαι. Δεν θα το δεχόμουν. Πάρε δύο παιχταράδες, βγάλει και από την τσέπη σου. Πέντε φράκα, τι είναι αυτό. Εντάξει, τον μείωσε τον Παναθηναϊκό το χρέος. Τίμιο αυτό που έκανε. Ωραία. Το πήγε στη λεωφόρο, κατσίκια εκεί ήταν. Πέρασε εγώ από τη λεωφόρο τις προάλλες, από το Τέξας στο εστιατόριο. Ανέβηκα πάνω, τρόμαξα. Είδα τον Παναθηναϊκό, το κήπεδο σκουριασμένο. Κύριε Αλαφούζε, τόσα λεφτά. Μην πάρεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πάρε δύο παίκτες. Να δούμε κι εμείς μπάλα, φουκαράδες, και κρυβόμαστε μέσα στο σπίτι. Και ο κύριος Μελισσανίδης. Είναι δυνατό και τελειώνουμε αυτό. Ολόκληρος Παναθηναϊκός και ολόκληρη ΑΕΚ, ρε παιδιά, εκεί κάτω στην Αθήνα. Να έχουμε αντιπολίτευση τον Άρη απέναντι στο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Έλεος δηλαδή. Πέστε. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε για σήμερα. Έτσι. Αύριο θα σου έχω τον αγαπημένο σου Νίκο Αβραμίδη, συμπαρουσιαστή στο Sports Score Record. Δεν ξέρω και εγώ θα προλάβουμε να δούμε. Ωραία. Θα κάνουμε φινάλε βλέποντας επιλεγμένα στιγμιότυπα από τα σπουδαιότερα μάτς που είχαμε το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Αύριο λοιπόν τα σπουδαία.